Ξεδιλίγοντας το μύτο των παραστάσεων, το 7ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ της Αγίας Νάπας αρχίζει με το Βυζαντινό χορό της Ιεράς Μονής Κύκου. Ο Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μονής Κύκου ιδρύθηκε το 1984, μετά από απόφαση του Πανοσιολογιώτα του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κύκου, κύριου Νικηφόρου, και αποτελείται από 24 μέλη. Εκτός από πολλές παραστάσεις στην Κύπρο, ο Βυζαντινός χορός μετά από προσκλήσεις έχει δώσει παραστάσεις και έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς σε πολλές άλλες χώρες, όπως την Ιταλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρουμανία, Ρωσία, Ουγγαρία και πολλές άλλες. Χωράρχης του Βυζαντινού χορού είναι ο κύριος Άριστος Τουκηδίδης. The 7th Medieval Festival of Agia Napa tonight presents the Byzantine Choir of the Holy Monastery of Kikos. The Byzantine Choir of the Holy Monastery of Kikos was founded in 1984 following a decision by the abbot of the Holy Monastery of Kikos, Mr. Nikiforos, and consists of 24 members. Besides plenty performances in Cyprus, the Byzantine Choir, after invitations, has performed and participated in competitions in many other countries, such as Italy, Switzerland, United Kingdom, Poland, United States of America, Romania, Russia, Hungary, and many others. Byzantine Choir conductor is Mr. Aristos Tsoukididis. Καλή ακρόαση. Ah!
Σεβαστών Ιερατείων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως έχετε ακούσει, έχουμε αρχίσει το πρόγραμμά μας με το απολυτίκιο της εορτής της γέννησης της Θεοτόκου, αφού και η Ιερά Μονή της Αγίας Νάπας εορτάζει το γενέθλιο της Παναγίας και το απολυτίκιο της Παναγίας Κυκότησας, που είναι ποίημα του Αγιορείτη Υμνογράφου Πατρός Γεράσιμου Μικραγιαννίτη. Θα ακολουθήσει το προκείμενο της Θεός Μέγας σε ήχο βαρύ, ύμνος ο οποίος ψάλλεται στο δεσπερινό της εορτής του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος εσπερινός τελείται συνημμένος με τη Θεία Λειτουργία της εορτής της Πεντηκοστής. Στη συνέχεια θα ψάλλουμε το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής των 350 Αγίων Πατέρων της Εννικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, τα σμυστικά σήμερα του Πνεύματος Σάπιγγας σε ήχο πλάγια του Δευτέρου, η οποία εορτάζεται από την Εκκλησία μας την Κυριακή που συμπίπτει ή ακολουθεί μετά τις 11 Οκτωβρίου. Ακολούθως θα ψαλεί ο αργός ύμνος προς την Παναγία Θεοτόκια Παρθένε, ο οποίος συνετέθη στους 8 ήχους, είναι δηλαδή 8 ήχος και κάθε στίχος ακολουθείται από το ομόηχο κράτημα και έχει συντεθεί από τον Θεοδόσιο Γεωργιάδη, σπουδαίο πρωτοψάφτη της πόλης που δίδαξε και μετέφερε το ύφος των Κωνσταντινοπολιτών ψαρτών στην Αθήνα την περίοδο 1936 μέχρι 1962. Έπειτα ο Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μονής Κύπρου θα εκτελέσει τον ύμνο επίσης προς την Παναγία λόγων αγαθών, ο οποίος έχει μελοποιηθεί από τον Θεόδωρο Φωκαέα, εξαίρετο μελοποιό, πρωτοψάφτη και εκδότη μουσικών βιβλίων του 19ου αιώνα σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Τέλος, θα ακούσετε τον παραδοσιακό δημόδες κωνσταντινοπολίτικο τραγούδι «Έχει για πάντα για» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Καλή ακρόαση.
Για πάντα για να μιλήσαμε όλοι
γελιά Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήταν, τα εισμονήσαμε. Στον Γαλατά θα πιω κρασί, στον πέρα θα μεθύσω και μέσα απ' το γελί. Я тебе не буду говорить. Да, на руку.